κάνουμε βουβού καλύτερα. Θα εμφανιστούμε έτσι. Άγουρο, εντάξει. Ήταν πάρα πολύ ωραίες 9 μέρες. Επικοδομητικές, δημιουργικές, πιεστικές. Πιεστικές είναι η αλήθεια. Και οι κακές γλώσσες, αυτό που λένε ότι οι τουρίστες και τα λοιπά, να κοπούνε. Είναι αυτή τη στιγμή 10:30 και δεν νιώθουμε τα πόδια μας. Τι πρέπει να κουνηθούμε. Και πρέπει να πάμε ξανά κέντρο και γυρίσουμε. Αν γυρίσουμε και καλά, αύριο θα είναι 10 καλές μέρες. Εμείς έχουμε κανάλι. Αμάρεστε, Γιώργο. Αμάρεστε, δηλαδή. Τι κανάλι, κανάλι έχουμε, άστο. Άστο. Πρώτα απ' όλα να μακάρι στη Θεσσαλονίκη να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Δώσε στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Έχει ένταση. Έχει ένταση. Πάλι Αγίου Νικολάου πάλι, ήταν πάλι. Πάω και Γρηγορόπουλο αύριο. Ω, ναι, έχει πρόβλημα. Δώσε την είδηση. Πού θα γίνει το χρόνο προετοιμασία. Πολωνία εννοείται. Έκλεισε. Τελείωσε. Για πολλούς και διάφορους λόγους, μην ρωτάτε. Μην ρωτάτε το γιατί. Μην ρωτάς το γιατί η Πολωνία είναι αυτή και έχει τώρα τελειώσει. Έκλεισε. Συμφωνία. Ξεκάθαρα. Όχι, είναι μια περιοχή που κατάλληλη για να απομονωθεί η ομάδα και να συγκεντρωθεί στο στόχο της. Φιλικά, Γεγγελόνια. Γεγγελόνια, φιλικό. Γεγγελόνια, τι ωραία είναι αυτή. 4 η ώρα την τρίτη μέρα. Γεγγελόνια έχουμε ταΐσει κιόλας, φίλοι, όμως. Εμείς θα είμαστε πούδρα εκεί. Γεγγελόνια, στους Βιντεσκι πήρες. Τα ξεχνάς. Που και δεν πήγαμε στους Βιντεσκι. Δεν θυμάμαι. Ναι, ναι. Το είπα, Αλσχάιμερ ήταν. Ο ΠΑΟΚ και ο προπονητής ευχαρίστησαν τους πάντες εδώ και τον υπεύθυνο της προετοιμασίας, τον κύριο Αντωνίου. Ευαγγέλου, αλλά εντάξει, τι καμίς. Πάντος Αντωνίου. Πάντος Αντωνίου. Ο φίλος μας. Τον Παυλαρά. Κολλητός. Ναι. Ο νέος κολλητός. Για όλη την εξυπηρέτηση. Νομίζω ήταν πολύ καλή φιλοξενία. Πρώτα απ' όλα να πούμε κάτι. Εντάξει, γιατί εμείς δεν είχαμε ξανάρθει με τον ΠΑΟΚ εδώ. Ξέρεις τι λένε οι άνθρωποι. Τι? Ότι μας τίμησε ο ΠΑΟΚ εμάς εδώ στην Κύπρο. Δηλαδή το σέβονται. Εννοείται. Άλλοι λένε θα πάνε να παίξουν στην Κύπρο για το πρωτάθλημα και δεν ήρθαν ότι κάνουν για προετοιμασία. Ναι. Λένε οι Κύπροι. Λένε οι Κύπροι. Δεν λέμε εμείς. Αυτοί που θα παίξουν στο. Θα πάρουν πρώτα τη β' ομάδα τους που είναι παραπονούμενοι. Τι είναι αυτή. Και μετά θα έρθουν και οι πρώτοι, άμα έρθουν για προετοιμασία ποτέ εδώ. Για παιχνίδι με το Εγάλο, ρε φίλε. Δηλαδή. Αυτοί που κέρδισαν απέναντι με τον ΠΑΟΚ πέρυσι 2,5 μέτρα εκτός. Ναι, αυτοί. Τέλος πάντων, αυτά που κάνει ο Ολυμπιακός τώρα είναι καρτούν κανονικά. Δηλαδή. Ο Walt Disney, αν ζούσε, θα έλεγε: πάω, παιδιά, έχω μια περίπτωση εκεί πέρα. Μου πέρασε ο κόσμο να κάνουμε ένα καρτούν. Έχω χάσει κάθε αξιοπιστία. Ναι. Δεν ασχολείται κανείς. Πάμε στον Δεν θα μπορούσε ο Καραμπαμπάς να το Family Guy. Πού, φίλε. Δεν θα μπορούσε. Αλλά αυτό είναι υπάλληλο, εντάξει, είναι η νοοτροπία του γενικά. Και να φύγει αυτό και ο άλλο που θα μπει τα ίδια θα είναι. Δεν είναι, είναι μοτίβο. Ο ΠΑΟΚ είναι το θέμα. Ποδοσφαιρικά είμαστε βέβαιοι. Βέβαια. Το έχει βρει, έχει πάρει φορά. Το έχει γυρίζει πλέον αυτό. Φορά είναι όταν λίγο βαρύ. Ας τα αποτελέσματα. Ότι φαίνεται να το έχει βρει, φαίνεται να το έχει βρει και μάλιστα. Αυτό γυρίζει καλά. Πάλι, δεν μπορεί να γυρίσει. Όχι. Πίσω. Να όχι. Πάει στο φάσμα του καλοκαιριού δεν γίνεται. Όχι καλοκαίρι, καλοκαίρι δεν γίνεται με τίποτα. Mm. Να γυρίσει τον Οκτώβριο εκεί, κάτι παράξενα. Να του πάρει από κάτω καμία στραβή. Νομίζω δεν γυρίζει ο ρυθμός αυτός. Πολύ κομβικό το τέλος του 22. Εγώ αυτό που λέω πάρα. Που πιστεύω είναι ότι δεν θα υπάρξει παιχνίδι μέχρι το τέλος του σεζόν που ο ΠΑΟΚ θα μπει ως outsider. Αυτό το πιστεύω. Δηλαδή, μπαίνοντας στο γήπεδο θα είναι 50-50. Δείτε τι είναι outsider ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι. Όχι βέβαια. Είναι Σταύρο. Δεν είναι. Σήμερα που μιλάμε. Δεν είναι outsider ο καλός ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό. Είναι 50-50 το παιχνίδι. Σήμερα ρε, που μιλάμε, άμα παίζαν αύριο, ποιος ήταν outsider. Δεν υπάρχει outsider απλά. Δεν υπάρχει. Στη λεωφόρο. Δεν υπάρχει outsider. Εντάξει. Κανένα outsider. Με τη ρέντα που έχουν αυτοί. Άλλο η ρέντα, ρε, ποδοσφαιρικά μιλάμε. Εντάξει. Ναι, μάλλον δεν γυρίζει. Μάλλον έχουν βρει ρυθμό, δεν παίζουν ρόλο και τα πρόσωπα. Φυσικά υπάρχουν κάποια κομβικά πρόσωπα. Αλλά έχει πολλούς παίχτες. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο θέσεις που πλέον παίχτες περισσεύουν. Αυτό υπάρχει που συμβαίνει. Ένα-δύο ζητήματα να το καταγράψω λίγο. Που θέλει λίγο προσοχή. Να το καταγράψω γιατί είναι τα παιδιά που τα αγαπάω πολύ. Εντάξει, είναι τη οικογένεια. Το θεωρώ και κανονική προσωπικότητα, ωραίο τύπο. Για τον Γιάννη τον Μιχαηλίδη, νομίζω ότι είναι πολύ άδικο αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Ποιο θα ήταν το δίκαιο. Όχι, είναι άδικο ενώ δεν θα έπρεπε να βιώνει αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή. Αυτό λέω. Ε, τι θα έπρεπε όχι να ότι γίνει. Είναι άδικο αυτό. Να πάρει τη θέση του Νάσμπεργκ. Εσύ είναι πιο έτοιμο. Ο Νάσμπεργκ γιατί έχει πει σήμερα παιχνίδι, εννοείται. Ε, αυτό, για. Είναι άδικο για. Δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Άδικο ήταν το τραυματισμό του, εσύ Σταύρο. Άδικο, εσύ. Καταλάβαμε. Είναι άδικο αυτό που βιώνει, λέω.
Ανοιχτή είναι η πόρτα για την 11η. Δύσκολη περίσταση. Είναι μια δύσκολη πραγματικότητα, άδικη για την ποιότητα του παίκτη. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Αυτό λέω. Δεν θα το αδικεί κανείς. Η άλλη είναι πιο έτοιμη. Και έχει ανέβει και ο Κάργας. Ο Κάργας έχει ανέβει, εντάξει. Η δεξί στόπερ. Σαν δεξί στόπερ μιλάμε, ναι. Ναι, γιατί υπήρχε η αίσθηση καμιά φορά, φίλε, ότι χτύπα ξύλο παθήνει κάτι ο Ίγκασον και κλαίμε με μαύρο δάκρυ. Δεν έχει αυτή την εικόνα ο Κάργας πλέον. Και ο δεύτερος είναι ο Κούρτιτς. Και αυτός θα έχει ζόρι. Θα έχει ζόρι, φίλε. Και αλλά... θα αλλάξει η πραγματικότητά του. Και μάλιστα στο τελείωμα του συμβολέου του. Και αυτό θα χρειαστεί διαχείριση που όλοι εδώ αποθεώνουν τον Λουτσέσκο ότι θα το βρει, θα το διαχειριστεί. Για τον Κούρτιτς δεν το έχει πει κανείς αυτό και τα υπόλοιπα. Ότι. Για τον Κούρτιτς είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν ξέρω πώς θα το βρει. Και μια πραγματικότητα που θα αντιμετωπίσει ο Λουτσέσκου στάνταρ είναι ότι πολλά παιδιά που τελειώνουν το συμβόλαιό τους θα μπουν στο τελευταίο εξάμηνο και θα έχουν το μυαλό τους όλου για αλλού. Εκεί θα είναι η μαγιά του Λουτσέσκου. Θα είναι ανασφαλής. Ανασφαλής και παίκτης, παιδιά, είναι πολύ κακό πράγμα, να ξέρετε. Ποιος δεν είναι. Ποιος δεν άλλο ήταν. Λέω. Ανασφαλής και με 20 χρόνια συμβόλαιο είναι ανασφαλής. Φαντάσου στα τελειώματα. Αυτά είναι τα μικρά, οι λεπτομέρειες. Το βασικό είναι ότι βλέπεις ΠΑΟΚ και χαίρεσαι. Πάλι σήμερα, μπαμ, μπουμ, μπαμ, μπουμ. Συνδυασμοί. Πόσα γκολ έχει ο Αγκούστο, τι μπορεί να τυχαίνει. Έξι παιχνίδια. Τρία στα τελευταία... Τέσσερα. Τέσσερα, πέντε μάτς. Τέσσερα δεν έχει. Και βγάζει και μια εμπειρία να νιώσει το τράβηγμα από νωρίς. Να την γλιτώσαμε σήμερα. Είναι υπερπολίτιμος ο Αγκούστο, δεν είναι τώρα... Είναι νούμερο ένα στο κέντρο. Θα μάθω το καλοκαίρι, θα μας το χρεώσουν πάλι. Το γκολ του Μπράντον είναι αποτέλεσμα της προπόνησης χθεσινής που λέγαμε. Η ανάπτυξη. Κουλεράκι, κέντρο, σπάσιμο. Το πρώτο είναι μια μετάβαση γρήγορα, το δεύτερο είναι πολύ ωραίο συνδυασμός, το τρίτο στημένο οκ και το τέταρτο οκ, διερήνεια, τι να λέμε. Δεν είναι offside το βράδυ, άσε τι λένε. Μένα μου είπαν ότι είναι offside. Έτσι μου είπαν. Αντιπαροξίδες. Αν δεν το δω με τα μάτια μου δεν. Βλέπω τη φάση από την αρχή ξεκινάει πάρα πολύ καλά. Θα δω τώρα. Μια χαρά ξεκινάει. Οριακά δεν είναι. Εγώ το βλέπω σε καθαρό χρόνο τώρα. Και ο υπόπτης είναι σε πολύ καλή θέση. Εσύ που είσαι στην ευθεία. Ναι. Έτρεχα κιόλας εκείνη την ώρα να το πετρέψει. Απλά είναι από τις φάσεις που επειδή ο παίκτης κάνει τη σούπερ κίνηση και ο άλλος είναι στατικός, του φεύγει με το καλημέρα 10 μέτρα. Το μάτι χάνεται, δηλαδή μπερδεύεται. Ναι. Αλλά ο καραφλοκένταυρος που ήταν από εκεί, έτσι λέγεται ο βοηθός. Πώς? Καραφλοκένταυρος. Μικρό. Καραφλοκένταυρος, το ίδιο. Όχι. Αυξέντης. Το είδε, ήταν σε καλή θέση. Είναι μεγάλος παπάς όταν ήταν ο Σάιντ τον Άρη. Ίσα έδρα θα παίζει αυτός. Δεν λέει όλη την αλήθεια. Τι? Ότι επιτέλους κλείσαν φιλικό με ομάδα που του λένε Άρη για να την κερδίσουν. Και τέσσερα γκολ, ε! Δεν το λέει αυτό. Σου είπα, έκανα μια επισήμαση, παιδιά, επειδή δεν έχουν σήμα το Θεό του Πολέμου. Ότι αν αποφασίσουν να κάνουν σήμα το Θεό του Πολέμου, να μου πούνε, θα το κάνω εγώ. Εντάξει. Ξέρεις το που τους γράφεις. Γιατί το γράφανε με μικρά του Άρη αυτή. Εμείς με κεφαλαίο το έχουμε στο Πάκο 4. Βέβαια. Μα το σωστό αυτό είναι. Γιατί. Γιατί το έχουμε με κεφαλαίο. Το σωστό αυτό είναι, με κεφαλαίο. Άρισε. Ναι, του. Αυτοί με μικρά το είχαν, όντως. Γιατί έτσι. Εμείς με κεφαλαίο. Το σωστό είναι με κεφαλαίο. Ζήτησα να έχω την αποκλειστικότητα και δωρεάν εντελώς του σήματος. Θα το σηκώσω το Θεό από τη χέστα. Δεν θα είναι έτσι. Θα είναι όρθιος, θα είναι κινητικός. Θα είναι σε κίνηση. Δεν μπορώ αυτό το πράγμα το σταυροπόδι. Ξεκουράζεται λέει. Τι ξεκουράζεται, ρε. Τι έκανε, ξεκουράζεται. Θα πιαστεί. Τέλος πάντων, εδώ θα κάνω ένα κινητικό. Καμία σχέση, ούτε κίτρινο δεν είχαν. Τι άρεσε τώρα αυτό το πλακάκι. Και πλούσιοι. Και πλούσιοι, ναι. Και πλούσιοι. Πολύ πλούσιοι. 30 άτομα, ρόστερ. 40. Υπάλληλοι γύρω-γύρω. Γύρω παντού. Πιο πολύ ήταν υπάλληλοι από του οπαδού. Δεν είχε, όχι. Ναι. Ούτε 10. Δεν είχε. Είχε έναν υπάλληλο. Από τα έγκατα της Σιβηρίας τώρα, ένα χοντρούλι, δεν ξέρω αν το είδες σε κάποια φάση. Τον κάτι σαν στο γήπεδο που ήταν ξαφός. Ωραίος. Το χορτάρι που πάτησε. Αυτός ήταν ο πιο ωραίος. Πολύ στάτος. Με τα γραφεία τη Βλαδιβοστόκ είναι αυτό. 100%. Ναι. Αυτά. Τέσσερα γκολ σε Άρη είναι κάτι. Γιατί έχουμε να βάλουμε στον Άρη Θεσσαλονίκης. 4 Ιανουαρίου. Αν τα στείλουμε τον Άρη τώρα, εντάξει, πάω και χιλιάδες προτεραιότητες. Πέντε ματς έχεις να του βάλεις γκολ. Και τι να κάνω εγώ τώρα δηλαδή. Όχι, δεν θέλει να κάνεις κάτι εσύ. Με τα έρασε, πήρε κανένα τίτλο παραπάνω από μένα, τι έκανε δηλαδή ακριβώς. Εντάξει, τι. Πήγα στον μπάσκετ, η ομαδάρα και ο Άρης φέτος και καλά, 22 πόντους. Τι να κάνω δηλαδή. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Τι να κάνω, τι πες μου, πώς να με κάνουν παρέα.
Επειδή δεν τους βάζω γκολ. Να δεν τους βάζω γκολ, πάλι δεν μου κάνουν παρέα. Αυτά. Αφήνουμε την Κύπρο, τους Φίνικες, τον ήλιο. Καλά, κάτσε ακόμα. Έχουμε μια μέρα εμείς. Ναι. Και γυρίζουμε πίσω. Στην ήρεμη Θεσσαλονίκη. Στη Γαλήνια. Καλό βράδυ.